Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι η παραγωγή αλλά και οι εξαγωγές γύρω από το επιτραπέζιο σταφύλι ετοιμάζονται για μια νέα χρονιά. Ετοιμάζονται με θετικά μηνύματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ. Εμείς θα μιλήσουμε για την αμπελουργία στο σύνολό της και να καλησπερίσω τους εκλεκτούς καλεσμένους. Καθώς κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Μπουνάκης, διευθυντής της Proactive ΑΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουνάκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ την πρόσκληση. Και με διπλή ιδιότητα και γεωπόνος, οπότε μπορείτε να μας βοηθήσετε στην συζήτηση αυτή. Και ο κύριος Ιωάννης Φυσαρέκης, ομότιμος καθηγητής αμπελουργίας του ΔΕΗ Κρήτης. Καλησπέρα σας. Είστε καλά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω από εσάς, κύριε Μπουνάκη. Να πω, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά ο κύριος Φυσαρέκης είναι καθηγητής μου και ένας άνθρωπος που με ενέπνευσε να ασχοληθώ με την αμπελουργία. Περισσότερο είναι μια ιδιαίτερη τηλεοπτική σύμπραξη αυτή, θα πω. Έχει την ιδιαίτερη σημασία της. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπουνάκη, επειδή βρισκόμαστε τώρα στην περίοδο της έναρξης της συγκομιδής των Επιτραπέζιων Σταφυλιών, διάβασα και ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Χριστόφορου Παπαδάκη, στον οποίο κάνατε και δηλώσεις. Υπάρχουν θετικά μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή. Υπάρχουν θετικά μηνύματα όσον αφορά την παραγωγή. Καταρχήν να πούμε ότι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν μπορούσαμε να μιλάμε αυτή την περίοδο για έναρξη της συγκομιδής, γιατί είναι νωρίς σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια και με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Αυτή την περίοδο όμως, επειδή γίνει μια διεύρυνση της καλλιεργικής περίοδου, θα μιλήσει ο κ. Φυσαράκης αναλυτικότερα για αυτό το θέμα, και επειδή έχουν μπει νέες ποικιλίες προημότερες και η χρονιά είναι και λίγο προημότερη, γι' αυτό ήδη έχουμε ξεκινήσει και γίνεται συγκομιδή επιτραπέζων σταφυλιών με ικανοποιητικές τιμές για τους παραγωγούς. Και γενικότερα θεωρείται ότι η φετινή χρονιά, αν βοηθήσει λίγο και ο καιρός και δεν μας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, θα είναι από τις καλές χρονιές για το επιτραπέζιο σταφύλι. Και υπάρχουν βέβαια και φόβοι. Δεν ξέρω αν έχει ο κύριος Φυσαρέκης κάποια εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, αν έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα μέχρι σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, κάποιες ζημιές. Γενικά, τι γίνεται έξω στον Αμπελώνα, σε επίπεδο Αμπελώνα, δεν έχω εικόνα προσωπική. Οι συνθήκες όμως φέτος, ανεξάρτητα από τι γίνεται στην πράξη, είναι προβληματικές. Προβληματικές. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και αν γνωρίζουμε λίγα πράγματα γύρω, τουλάχιστον εγώ, από το Αμπέλι, μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Όμως, κύριε Φυσαρέκη, είστε ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής μιας μεγάλης μελέτης που έγινε για το Αμπέλι. Το Αμπέλι και τις νέες καλλιέργειες στο νομό Ηρακλείου. Βλέπουμε και το σχετικό πίνακα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μελέτη την οποία την έχω και εγώ στα χέρια μου. Σήμερα επιχείρησα έτσι να την διαβάσω και αναλυτικά. Είναι μια μελέτη που γνωρίζουμε, έχει πραγματοποιηθεί από το 2009 και η αλήθεια είναι ότι όλοι μιλούν για την αναμπέλωση. Κατά πόσο έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία, κύριε Φυσαράκη, γιατί γνωρίζουμε ότι κάποιες μελέτες έχουν μείνει στο σιρτάρι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω, γιατί μου δίνετε ευκαιρία να πω λίγα πράγματα για αυτή τη μελέτη. Δυστυχώς, η μελέτη ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε και το μόνο που ακούμε είναι ο ένας λέει, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, πληρώθηκε, χρυσοπληρώθηκε, ενώ δεν έχει πληρωθεί δυστυχώς μέχρι σήμερα. Και το αστείο είναι ότι μας έχει κάνει μείνει στο Οικονομικό Επιμελητήριο, το Πανεπιστήμιο, να πω, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, γιατί όπως είναι γνωστό, ένα μέρος της μελέτης την είχε κάνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτή η μελέτη δεν αξιοποιήθηκε. Ποτέ. Ποτέ. Και όταν, για να αντιληφθούμε λίγο το σκεπτικό της, γιατί εγώ είχα προσωπικά, είχα πει ότι δεν χρειάζονται μελέτες. Και πίστηκα τελικά να γίνει αυτή η μελέτη με σκοπό να μελετήσει τι γίνεται στην πράξη. Λοιπόν, και να προτείνει για κάθε πρόβλημα που εντοπίζει αντίστοιχη λύση. Συγκεκριμένες λύσεις. Άμεσα υλοποιήσιμες, μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι. Έτσι. Είναι λάθος να εντοπίζετε το πρόβλημα μόνο, ξέρω εγώ, λένε, ας πούμε, παράδειγμα, γιατί διαβάζω και εγώ εφημερίδες όπως λέτε και εσείς, ότι το πρόβλημα είναι το πολυπλαστικό υλικό και αν έχουμε πολυπλαστικό υλικό θα έχουμε. Δεν είναι το πρόβλημα το πολυπλαστικό. Ένα από τα προβλήματα είναι το πολυπλαστικό υλικό. Τα προβλήματα, αρκεί να σας πω ότι συζητάμε για κλιματική αλλαγή και προβλήματα στους υδατικούς πόρους κτλ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι το 2017 στην Κρήτη
το πότε θα αρπουτήσουμε και σε ποια συχνότητα καθορίζεται εμπειρικά. Mm-hmm. Ενώ σε όλο τον κόσμο καθορίζεται με βάση μετρήσεις που αφορούν την υδατική κατάσταση του φυτού και του εδάφους. Η αλήθεια είναι ότι μπήκατε και στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Ήθελα να έρθω και σε αυτό, γιατί όπως λέτε και εσείς, συγκρίνετε τη δική μας, αν θέλετε, τακτική με τις τακτικές άλλων χωρών. Θεωρώ ότι η κλιματική αλλαγή εμάς μας πιάνει προετοίμασης τελείως σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή. Κοιτάξτε, εκείνο που προέχει για μένα είναι το να υπάρχει αμπέλεια αύριο. Θα υπάρχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πρώτα εξασφαλίζω ότι θα επιβιώσει το σημερινό αμπέλι. Και μετά με απασχολούν το τι θα κάνει αύριο. Το φυτό αμπέλι δεν είναι ένα φυτό που έχει τρομερή προσαρμοστικότητα. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι καλλιεργείται, ξέρετε τώρα, μπορεί να φτάσει και σε μεγάλα υψόμετρα κτλ. Λοιπόν, δεν είναι για μένα άμεσο πρόβλημα η κλιματική αλλαγή. Άμεσο πρόβλημα είναι το ότι αυτή τη στιγμή η παραγωγή μας, μια από τις διαπιστώσεις της μελέτης, παραδείγματος χάρη, είναι ότι το κόστος, παράδειγμα, στην επιτραπέζα σουρτάλι είναι τόσο μεγάλο. Που είναι απαγορευτικό για τη συνέχιση της καλλιέργειας. Λίγοι είναι οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει ένα οικονομικό συμφέρον καλό. Mm-hmm, mm-hmm. Και νομίζω, κύριε Μπουνέκη, και εσείς το γνωρίζετε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του κόστους παραγωγής, το προϊόν που παράγουμε, ένα καλό προϊόν, το οποίο όμως δεν το έχουμε ούτε εκμεταλλευτεί στις αγορές, ούτε οι παραγωγοί έχουν το κέρδος που θα έπρεπε. Προσέξτε, στις αγορές το έχουμε εκμεταλλευτεί. Απλά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 20-25 χρόνια, ιδιαίτερα μετά από την περίοδο που μπήκε η φιλοξήρα και κατέστρεψε τον παραδοσιακό κριτικό αμπελώνα, για χίλιους δύο λόγους, μην τους αναλύσουμε τώρα, δεν έγινε η αναμπέλωση που έπρεπε να γίνει. Χάσαμε την εξέλιξη, ιδιαίτερα στον τομέα του επιτραπέζου σταφυλιού. Να σας πω μόνο ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια η κατανάλωση επιτραπέζιου σταφυλιού παγκοσμίως έχει αυξηθεί σε 5 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή, ξαναλέω το νούμερο. Εμείς ως χώρα παράγουμε 300.000 τόνους. Για να καταλαβαίνει. Και ως Κρήτη 20-30.000 τόνους. Mm-hmm. Το πολύ. Και εξάγουμε 100.000 τόνους. Η ζήτηση αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο έχει φτάσει τα 20 εκατομμύρια τόνους. Ναι. Οπότε, δηλαδή, τι είχαμε εδώ. Είχαμε μια μεγάλη αγορά, μια δυνητική, η οποία αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς και εμείς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη. Ναι. Για πολλούς λόγους. Η μελέτη μέσα πρότεινε στο κομμάτι το οικονομικό και της έρευνας αγοράς με το οποίο είχα ασχοληθεί εγώ περισσότερο, συγκεκριμένες πολιτικές, όπως ήταν η διεύρυνση της παραγωγικής περίοδου, η χρησιμοποίηση περισσότερων ποικιλιών από τη σουλτανίνα που έχουμε σήμερα. Γιατί είδαμε ότι οι καταναλωτικές, είδαμε πριν 9 χρόνια εμείς. Πριν 9 χρόνια, ότι οι καταναλωτές προϊόντων δεν θέλουν να τρώνε, να χρησιμοποιούν ένα σταφύλι μια ποικιλία, αλλά θέλουν μια ποικιλία στο τραπέζι. Δεν θέλουν και το κόκκινο, και το άσπρο, και το μαύρο σταφύλι. Yeah. Αυτό το είχαμε περιγράψει τότε στη μελέτη. Ευτυχώς, εγώ δεν θεωρώ ότι πήγε εντελώς χαμένη, μπορεί να μην αξιοποιήθηκε θεσμικά από τους φορείς του Υπουργείου και τους άλλους φορείς, αλλά οι παραγωγοί πήραν το μήνυμα και αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει, βέβαια, τον τρόπο της παραγωγής. Οι παραγωγοί μας έχουν πάρει το μήνυμα, έχουν φυτευτεί νέες ποικιλίες, διαφορετικές ποικιλίες, αλλά δεν έχει γίνει με τον οργανωμένο τρόπο που πρότεινε η μελέτη και που θα μας έδινε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά. Ήταν συγκεκριμένες ποσότητες σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Για να μπορεί και όσοι ασχολούνται με το εξαγωγικό εμπόριο να μπορέσουν να φτιάξουν προγράμματα εξαγωγικά και να στηρίξουν προθετικές ενέργειες για συγκεκριμένες περιόδους. Να εκμεταλλευτούμε ακόμη περισσότερο λοιπόν το προϊόν, το άριστο εδώ, προϊόν. Το μήνυμα που θέλω να βγει από την εκπομπή και να αντιληφθεί η παραγωγή μας ακούνε, ότι είναι μια καλλιέργεια το επιτραπέζιο σταφύλι που αφήνει, αν γίνει σωστά, ένα πολύ καλό εισόδημα στον παραγωγό και ότι η αγορά συνεχώς θα ζητά όλο ένα και περισσότερες ποσότητες επιτραπέζιου σταφυλιού. Τώρα θέλω να επιστρέψω σε εσάς, κύριε Φυσαράκη. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, πρώτα απ' όλα, κυρίως με αυτή την μελέτη, να μείνει σε ένα σιρτάρι ή να αξιοποιηθεί επιτέλους? Γιατί η αλήθεια είναι ότι την υπογράψατε το 2009, έμεινε στο σιρτάρι, όλοι μιλούν για αναμπέλωση, η αναμπέλωση δεν προχωράει και οι παραγωγοί μόνο προβληματίζονται στο αν θα εγκαταλείψουν τελείως την παραγωγή ή αν θα προχωρήσουν σε καινούργιες πρακτικές. Ίσως δεν είμαι κατάλληλος να απαντήσω. Φυσικά, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί. Σας λέω, για παράδειγμα,
ότι οι προτάσεις αφορούν θέματα καθημερινά. Ναι. Και τα οποία συνεχίζουν δυστυχώς να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Λέει ο κύριος Βουνάκης ότι κάποιοι παραγωγοί ενδιαφέρονται και βρίσκουν ποικιλίες κτλ. Αυτές οι δράσεις δικές τους, προσέξτε, είναι μεμονωμένες. Δεν υπάρχει οργάνωμα. Δεν υπάρχουν καταρχάς ομάδες παραγωγών κτλ. Αλλά πέρα από αυτό, ξεκινάνε μια καινούργια αναμπέλωση και γίνονται τα ίδια λάθη που γινόταν και παλιά. Να σας πω ένα βασικό. Φυτεύουν, επαναφυτεύουν μετά από ένα χρόνο. Αυτό είναι έγκλημα. Mm-hmm. Πρέπει να μείνει τουλάχιστον 3 χρόνια να σπαρθεί η βρώμη στο μεσοδιάστημα για να έχουμε μια σωστή αναμπέλωση. Mm-hmm. Συνεχίζουν λοιπόν και γίνονται τα ίδια λάθη. Επομένως, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Αυτό αφορά τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει λίπανση εμπειρικά το 2017. Yes. Δεν μπορεί να μην χρησιμοποιούν φιλοδιαγνωστική ή ανάλυση εδάφους ή μετρήσεις που να τους βοηθήσουν. Άρα παραμένουμε στον τρόπο παραγωγής του 60. Οι παππούδες μας, τέλος πάντων, παρήγαγαν αντί να εξυγχρονιστούμε ή να χρησιμοποιήσουμε. Εμείς λοιπόν τότε προτείναμε μια ποικιλιακή διάθρωση που να, στις επιτραπέζες, που να καλύπτει από το Μάιο μέχρι και τον Ιανουάριο, μπορώ να σας πω. Δηλαδή όλο τον χρόνο σχεδόν. Να προσαρμόζονται στο οικολογικό περιβάλλον. Είναι μάλιστα τυχαία να έχω μπροστά μου τη συγκεκριμένη διαφάνεια. Λοιπόν, 10 χρόνια μπροστά, μετά, προσέξτε, 10 χρόνια μετά, η κατανάλωση και η παραγωγή αυξάνει σε τεράστιους ρυθμούς, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ποικιλίες, οι προτινόμενες για παραγωγή, προσέξτε, γίνεται, τι να σας πω, σε βαθμό που να υπάρχει, ακόμα και εγώ να μην μπορώ να επιλέξω ποικιλία. Είναι τόσες πολλές οι καινούργιες ποικιλίες, τόσο πολλά τα συμφέροντα και επίσης διευρύνονται συνεχώς οι απαιτήσεις της αγοράς, των καταναλωτών, αλλά και των αμπελουργών. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, εάν με ρωτήσεις τώρα ποιες ποικιλίες θα πρότεινα σήμερα μετά από 10 χρόνια, σας λέω το εξής, ότι οι 5 κύριες και πιο εμπορικές ποικιλίες που προτείναμε πριν 10 χρόνια συνεχίζουν να είναι και σήμερα οι 5 πιο εμπορικές ποικιλίες. Άρα νιώθετε δικαιωμένες. Όχι δικαιωμένες. Τουλάχιστον ως προς τη μελέτη την οποία συντάξατε. Μα η μελέτη, προσέξτε, η μελέτη δεν είναι. Αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα. Ναι, ναι. Δικαιωμένος είμαι, δεν είμαι δικαιωμένος. Όταν έβλεπα και βάζανε υπερλιπάνσεις. Προσέξτε, και έλεγα, είναι δυνατόν σε υγειονομικές ποικιλίες, παραδείγματος χάρη, να βλέπω 15 μονάδες αζότου, ξέρω εγώ, στο τετράδιο αγρού που σημειώνουν η παραγωγή, γιατί εκεί αυτά εμείς βασιστήκαμε στις μετρήσεις, στις καταγραφές τις δικές του. Τη στιγμή που αυτό που κάνει είναι έγκλημα, καταρχάς έπρεπε να μην μπορεί να μπει στα μπέλη μέσα από τη ζωηρότητα. Και τελικά τι διαπιστώναμε, ότι ρίχνανε τα λιπάσματα νωρίς και χανόταν το λίπασμα. Βάζανε δηλαδή κανέναν αζωτούχο λίπανση στο Γενάρη μέσα, ξέρετε, αμμονίες μέσα στο Γενάρη, με αποτέλεσμα όταν το φυτό της είχε ανάγκη, όταν η βλάση ήταν 20-30 πόντους που είχε ανάγκη, να μην υπάρχει άζω. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Μπουνάκη? Όχι, εδώ βλέπουμε αρχές από τις ποικιλίες που λέει ο κύριος Φυσαράκης. Ναι. Έτσι, την ώρα που. Η αλήθεια είναι ότι έχει συμβαδίσει με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την μελέτη. Εμείς, όσο μιλάμε βέβαια και συζητάμε, βλέπετε εσείς την μελέτη για την οποία μιλάμε σήμερα. Και φυσικά κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία. Θέλω να μείνουμε και σε ένα στοιχείο το οποίο συγκράτησα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σουλτανίνα. Το κομμάτι της σταφίδας θεωρείτε ότι σιγά-σιγά φθηρεί, τίνει. Προσέξτε. Στη Σουλτανίνα, έχω πει, λέω καμιά φορά στην αίθουσα, στους φοιτητές, ότι θα έπρεπε να είναι από τα μαθήματα, μπαίνοντα στην γεωπονική επιστήμη, να τους γίνεται το εξής ερώτηση. Πώς γίνεται μια χώρα η οποία, όταν εγώ πρωτοπήγα να δουλέψω στο πανεπιστήμιο, έκανε μια μελέτη και είμαστε πρώτη χώρα στον κόσμο σε εξαγωγές σταφίδας. Έτσι, το 1975. Ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται μια χώρα η οποία μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει τεράστια οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελληματική σε στραφίδα. Είναι η μόνη χώρα που παράγει σταφίδα, δεν παράγει άλλη. Και φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να παράξει σήμερα ούτε 1.000 κιλά σταφίδα. 1.000 τόνους. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μελετηθεί για να γίνει ένα μάθημα, τέλος πάντων.
Έτσι, καταλαβαίνετε, μόνο το κομπρομί στην Ένωση Ηρακλείου, που διαχειρίστηκε η Ένωση Ηρακλείου, ήταν τότε 1,8 δις δραχμές. Δράσεις, προσέξτε, δράσεις για βελτίωση της ταχυδοποίησης. Και σας πληροφορώ, όταν αυτοί μιλάγανε αυτό, εμένα κανείς δεν μου είπε, κύριε Φυσαράκη, πέστε μας, βοηθήστε μας κτλ. Παρόλο που είχα προσφερθεί. Λοιπόν, τότε οι Αμερικάνοι αποξηράνανε πάνω στο πρέμνο. Αν έχει μια διαφάνεια, αν τη βλέπατε, θα βλέπατε ότι αυτοί, όταν εμείς συζητούσαμε για αυτοί, οι Αμερικάνοι κάναν αποξήρανση φυσική σταφίδα πάνω στο πρέμνο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι νιώθω απογοητευμένος, όχι. Όχι δικαιωμένος. Ναι, όχι δικαιωμένος. Απογοητευμένος. Όχι. Γιατί, προσέξτε, εγώ έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτό το αντικείμενο και νιώθω άσχημα. Δηλαδή, νιώθω άσχημα όταν σκέφτομαι. Εκφράζεται την αγωνία σας. Βέβαια, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κύριε Μπουνάκη, θέλετε. Εδώ βλέπουμε το μέλλον, τέτοιο να δούμε τις διαφάνειες αυτές. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Mm-hmm. Οι ανταγωνιστές μας κάνουν βήματα, κάνουν άλματα. Τουλάχιστον εμείς να τους ακολουθούμε βήματα. Τι βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες που έχει του κ. Φυσαράκη, βλέπουμε ότι το αμπέλι μπορεί να καλλιεργηθεί, είδαμε τις προηγούμενες διαφάνειες, σε θερμοκήπιο, και εδώ είναι σε θερμοκήπιο, και μάλιστα σε θερμοκήπιο, σε καλλιέργεια, χωρίς έδαφος, εντροπονία, όπως βάθος. Λέμε. Μεγαλύτερη παραγωγή αναστρέμα, ναι, είναι τα πλεονεκτήματα. Επειδή το σταφύλι, το επιτραπέζιο, ήταν ένα φρούτο που καταναλώταν στο παρελθόν, την περίοδο του καλοκαιριού, μια συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα είναι ένα φρούτο που καταναλώνεται σε όλο τον κόσμο, όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Οπότε εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και έχουμε την τεχνογνωσία εδώ και η Γεωπονική Σχολή του ΤΕΙ Κρήτης. Και η οποία κάνει και ξέρει τη δουλειά. Ναι, να δημιουργήσουμε το εξής, ότι σε συνθήκες θερμοκηπίου, με τα κατάλληλα υποκείμενα, στις κατάλληλες ποικιλίες, να διευρύνουμε την περίοδο παραγωγής, ώστε να μπορούμε να έχουμε την περίοδο που χρειάζεται η αγορά και που δεν υπάρχει πολύ σταφύλι και μεγάλος ανταγωνισμός, εκείνη την περίοδο να τοποθετούμε το δικό μας προϊόν για να απολαμβάνουμε καλύτερες τιμές. Έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τους ανθρώπους. Έχουμε επιστημονικό δυναμικό. Έχει πολλή δουλειά, για να μην απογοητευόμαστε, και εδώ από τη Σουηδία. Και υπάρχουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πάρουν αυτή τη γνώση και να τη μεταλαμπαδεύσουν στους παραγωγούς, να δημιουργήσουμε το. Μία λέξη πάνω σε αυτό. Μία αλυσίδα χρειάζεται για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες στην Ελλάδα που ασχολούνται με τα μπέλη μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Mm-hmm. Μάλιστα. Απογοητευτική κατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία σας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει ξανά. Σας ευχαριστώ όμως, γιατί είπαμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Να είστε καλά.